Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήλθατε στο 8ο επεισόδιο του podcast «Γιατί τρέχουμε». Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ κοντά με έναν άνθρωπο ο οποίος θα έλεγα αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο και ένα μεγάλο περιουσιακό στοιχείο για το δρομικό χώρο της Ελλάδος. Είναι ένας δρομέας ο οποίος, αν αρχίσω να απαριθμώ τα όσα έχει καταφέρει σε αγώνες που έχει διακριθεί, θα χρειαστώ ίσως ένα επεισόδιο μόνος μου για να αρχίσω να διαβάζω και να αναλύω αποτελέσματα και κατορθώματα. Γι' αυτό θα αναφερθώ μόνο σε κάποια χαρακτηριστικά επιτεύγματα, θα με διορθώσει μετά αν κάνω κάπου λάθος. 17 συμμετοχές στο Μαραθώνιο της Αθήνας, πολλές φορές χρόνο κάτω από 2.25. 5 νίκες στο Olympus Marathon, κάτοχος του ελληνικού ρεκόρ διαδρομής, κάτοχος του ρεκόρ διαδρομής στο Ζαγόρι, Βαλκαλιονίκης, μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου με συμμετοχές σε διεθνείς μαραθωνίους, μεσογειακούς αγώνες, νικητής του Transalpine και τους αγώνες στο Σινικό Τείχος της Κίνας με ρεκόρ διαδρομής, μέλος του Research and Development Department της Salomon, μέλος του Πολεμικού Ναυτικού, το NOIC και η λίστα συνεχίζεται και μπορώ να μιλάω για λεπτά και για ώρα. Θέλω να καλωσορίσω τον Δημήτρη Θοδωρακάκο. Δημήτρη, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την τιμή να αποδεχθείς την πρόσκλησή μου για σήμερα. Καλησπέρα, Γαβριήλ. Καλησπέρα και σε όσους μας ακούνε. Πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική σου αυτή προσπάθεια και το βήμα που δίνεται σε ανθρώπους που έχουν. Από ό,τι άκουσα, έχεις και αθλητές, έχεις και ανθρώπους που προσφέρουν στο χώρο με άλλους τρόπους, όπως ο Λάζαρος, ένα εξαιρετικό επεισόδιο. Είναι τιμή μου όλα αυτά που λες, είμαι ευγνώμων. Δεν χρειάζεται να διορθώσω κάτι, υπήρχαν κάποια. Η μόνη μου παρατήρηση είναι για το πολεμικό ναυτικό, γιατί τώρα που το ηχογραφούμε, εγώ είμαι στη διαδικασία αποστρατείας και θεσμικά μπορεί να πάρει κανένα μήνα ακόμα. Τέλος πάντων, ουσιαστικά έχω τελειώσει την καριέρα μου εκεί. Είναι πολύ φρέσκο το νέο. Είναι, ναι. Ναι, γυμνάζομαι λίγο παραπάνω από ό,τι ξέρω εγώ πέρσι και πρόπερσι, ουσιαστικά μέχρι το 2018, γιατί από εκεί και έπειτα σταμάτησα τα στενά πλαίσια της αγωνιστικής μου καριέρας και αφοσιώνομαι περισσότερο στο προπονητικό κομμάτι και τελείωσα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο που καθυστέρησαν πάρα πολύ λόγω ναυτικού, λόγω και άλλων τέλος πάντων συγκυριών. Οπότε ναι, αφιερώνομαι εξ ολοκλήρου στον αθλητισμό από τη σκοπιά του αθλητή και του προπονητή. Μάλλον από τη σκοπιά του προπονητή. Τώρα αθλητής είμαι με πολλά εισαγωγικά και πολλά ερωτηματικά. Ας πούμε ότι είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να αθλείται εντατικά. Συμφωνώ και εκεί θα προσανατολίσω σήμερα την κουβέντα. Δεν θα πάω πολύ στα ιστορικά στοιχεία σου, γιατί έχεις δώσει πολλές συνεντεύξεις, έχεις κάνει και podcast κτλ. Λίγο πολύ ο κόσμος ξέρει από πού προερχόσουν, πού κατέληξες κτλ. Η μόνη ιστορική ερώτηση που έχω, και δεν θυμάμαι αν την έχω ακούσει κάπου, αν το είχες αναφέρει, αλλά θα το ρωτήσω, είναι ότι είχες ξεκινήσει από την κοπηλασία, όπως ξέρουμε όλοι, και μετά το γύρισες στο τρέξιμο. Γιατί τρέξιμο και όχι κάτι άλλο, δηλαδή ποδήλατο, κολύμβηση, ας πούμε. Υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι ή υπήρχε κάποιος που σε πρόσεξε ή δε κάτι σε σένα και σε παρακίνησε να πας προς τα εκεί? Τώρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να αναλύσω. Πάντα υπήρχε το τρέξιμο στη ζωή μου με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και ως κοπηλάτης είχα μία ροπή προς το τρέξιμο, παρότι ήμουν αρκετά βαρύς ως σκαρί, κουβαλούσα αρκετά μυϊκά κιλά. Μου άρεσε όμως πολύ για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Δεν συνέχισα το στίβο που έκανα σε πολύ μικρότερη ηλικία, στο δημοτικό τώρα μιλάμε, για ένα θεματάκι που είχα το οποίο ήταν συνεφασμένο με την ανάπτυξη. Τέλος πάντων προσπεράστηκε, αλλά συγκυριακά δεν έκανα έπειτα τρέξιμο, ασχολήθηκα με την κοπηλασία. Το είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Έτρεξα κάποιους 2-3 φορές στον αυθεντικό μαραθώνιο, κλασικός μαραθώνιος τότε ως κοπηλάτης, και όταν είχαν αρχίσει κάποια θέματα στην εθνική ομάδα και είχα σταματήσει πλέον να ευχαριστιέμαι το άθλημα και το έκανα κυνηγώντας ένα κάποιο αποτέλεσμα, το οποίο δεν μπορούσε αυτό να με κρατήσει βέβαια σε βάθος χρόνου. Γιατί οτιδήποτε κάνω, τουλάχιστον η δική μου έτσι, φιλοσοφία είναι αυτή, και φιλοσοφία όχι προαποφασισμένη, έτσι είδα ότι λειτουργεί σε εμένα. Πρέπει να ευχαριστιέμαι αυτό που κάνω. Είχε σταματήσει λοιπόν αυτό να ισχύει και ξεκίνησα το τρέξιμο. Πέραν το ότι υπήρχαν κάποια αποτελέσματα που με όθησαν προς τα εκεί, μου άρεσε. Ακόμα και στην κοπηλασία θυμάμαι κάποια ρεπό που είχαμε. Συνήθως ήταν 12 οι προπονήσεις τη βδομάδα.
κρυφοέτρεχα εκείνα τα ρεπό, τα απογευματινά ρεπό, γιατί απλά μου άρεσε. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Σύντομα θα δώσω όλες αυτές τις λεπτομέρειες σε όποιον θέλει να τις διαβάσει ή να τις ακούσει. Σύντομα όμως δεν μπορώ να αποκαλύψω παραπάνω. Μυρίζομαι τι μπορεί να είναι, αλλά εντάξει, θα σου αφήσω να το πεις εσύ αν δεν βγει η είδηση από εδώ. Θέλω να πάμε λίγο στη σκοπιά του τρεξίματος ως εξής. Αν παρατηρήσει κάποιος, κοιτούσα τις προάλλες το κλασικό μαραθώνιο Αθηνών που μετά έγινε αυθεντικός από το 2002 και μετά. Μέχρι το 2010 περίπου, οι συμμετοχές και οι τερματίσαντες ήταν μονοψήφιες χιλιάδες. Δηλαδή 1500 άτομα, 1700 άτομα, ούτω καθεξής. Από το 2010 και μετά, και όσο προχωράμε, οι τερματίσαντες αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, ας πούμε, φτάνοντας το 2019 να είναι 17-18.000 και από εκεί και πέρα να είναι σε τέτοια νούμερα. Και πλέον οι περιορισμοί, να ξέρεις, συγγνώμη Γαβριήλ που σε διακόπτω, οι περιορισμοί έχουν να κάνουν με τις δομές. Δεν μπορεί να υποστηρίξει άλλα άτομα η εκκίνηση. Γι' αυτό και ο ΣΕΓΑΣ σταματάει όταν πιαστεί αυτός ο προκαθορισμένος τέλος πάντων αριθμός που έχουν αποφασίσει και έχουν δει ότι μπορεί να είναι λειτουργικός όλος ο αγώνας, σταματάει τις συμμετοχές. Και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, αυτό έγινε πάρα πολλούς μήνες νωρίτερα από την εκκίνηση. Κάπου μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Έγινε το καλοκαίρι, ναι. Είναι πολύ σωστά πάντως αυτά που λες όσον αφορά τις συμμετοχές και μάλιστα ακόμα ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό. Οι συμμετοχές των ξένων αθλητών ίσως ήταν περισσότερες από των Ελλήνων. Σε εκείνες τις εποχές, μιλάω τώρα, που ήταν αρκετά μικρότερη η συμμετοχή και όντως στον επετειακό μαραθώνιο του 2010, επετειακός όσον αφορά τη μάχη του Μαραθώνα, ήταν 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα, έγινε η μεγάλη διαφορά και πήρε τα πάνω του για τα καλά ο αγώνας. Αφορά τις συμμετοχές. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Είναι το τρέξιμο μόδα, όπως ήταν πριν κάποια χρόνια το ποδήλατο, με όλα αυτά που γινόντουσαν τα events και μετά έπεσε λίγο? Είναι μόδα που περιμένουμε να ξεφουσκώσει ή περιμένουμε να είναι στα επίπεδα που είναι και να γιγαντώνεται γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής λίγο? Σίγουρα περιέχει και από τα δύο κομμάτια αυτού που είπες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εμείς γενικά ακολουθούμε με ένα lag κάποιων ετών τις συνήθειες της Δύσης. Αν παρατηρήσουμε λοιπόν αυτές τις χώρες, θα δούμε ότι δεν υπάρχει πτώση στους ανθρώπους που γυμνάζονται και τρέχουν. Μπορεί κάποια στιγμή να πιάνουν ένα πλατό, όντας όμως λαοί που πολύ μεγάλο ποσοστό τους γυμνάζεται συστηματικά. Εμείς ακόμα ποσοστιαία είμαστε σχετικά χαμηλά. Σε απόλυτες τιμές βέβαια είμαστε έτσι κι αλλιώς χαμηλά, γιατί είμαστε μικρός λαός. Νομίζω ότι το επιτάσσει πλέον ο τρόπος ζωής. Και επειδή το τρέξιμο έχει αυτό το υπέροχο για εμάς τους δρομείς χαρακτηριστικό της πρακτικότητας, και όχι μόνο της πρακτικότητας και του σχετικά άμεσου αποτελέσματος στη φυσική κατάσταση και το να το αντιληφθεί κάποιος στην καθημερινότητά του, πέραν όλων των άλλων έτσι λεπτομεριών ότι δεν έχει ιδιαίτερα τεχνικές δυσκολίες, δεν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό. Βέβαια, όσο θέλει κάποιος να εμβαθύνει και γίνεται και πολύ περίπλοκο και ιδιαίτερα ακριβό. Αλλά αν κάποιος το θέλει απλά για να γυμνάζεται χωρίς πολλά-πολλά, είναι κάτι ανέξοδο και κάτι πάρα πολύ επικοδομητικό με ελάχιστη επένδυση όσον αφορά το χρόνο και τον κόπο του. Οπότε αυτό νομίζω είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα που θα συνεχίσει, αν όχι να μεγαλώνει, τουλάχιστον να είναι σταθερά πολύ υψηλά στις προτιμήσεις των ανθρώπων που γυμνάζονται. Θα περάσω σε μία ερώτηση η οποία έχει κάποια σχέση με αυτό. Αυξάνοντας λοιπόν τον κόσμο που γυμνάζεται και τρέχει, μοιραία το ποσοστό αυτό εμπεριέχει μέσα και ανθρώπους που είναι γονείς, που είναι θείοι, που έχουν σχέση με παιδιά. Κοιτούσα λοιπόν πρόσφατα ότι υπάρχει ένα τραγικό ποσοστό για την Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη και έκτοι στον κόσμο στην παιδική παχυσαρκία. Και όταν λέμε παιδική παχυσαρκία, εννοούμε παιδιά μέχρι 16-17 χρονών. Προφανώς η παιδική παχυσαρκία είναι ένα αποτέλεσμα ενός συνδυασμού ελλείψεως άσκησης και κακής διατροφής. Και μπορώ να καταλάβω, γιατί είμαι και εγώ γονιός, μπορώ να καταλάβω πολλές σύγχρονες οικογένειες που δουλεύουν οι γονείς, γυρνάνε αργά στο σπίτι, η διατροφή των παιδιών είναι λίγο περίεργη κτλ. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την προπονητική, ασχολείται με διατροφή, μιλάς σε σχολεία, έχεις μια έτσι επαφή. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κρατάει τα νέα παιδιά, και δεν θα μιλήσω για πολύ μικρές ηλικίες, αλλά για ηλικίες για έφηβους κυρίως, 12-13 μέχρι 16-17 χρονών, τι είναι αυτό που τους κρατάει μακριά από την άθληση και μακριά από μια καλή διατροφή, ενώ το δρομικό κίνημα, ας πούμε, μεγαλώνει? Και αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί, υπάρχει κάποιο σχέδιο γι' αυτό? Κοίτα Γαβρίλ,
έχει να κάνει με την παιδεία μας ως λαός. Θα δεις ότι είναι εύκολα δηλαδή να παρατηρήσει κάποιος. Τώρα αναφέρομαι σε σένα προσωπικά γιατί κάνουμε το διάλογο. Σαφώς. Όταν ένα παιδί βλέπουμε ότι έχει θέματα διαχείρισης βάρους του και δούμε μετά και το γονιό του, μοιάζει λίγο η εικόνα. Οπότε ένα μεγάλο ποσοστό πηγάζει από τις συνήθειες του ίδιου του σπιτιού. Αυτό έρχεται σε συνάρτηση η απάντηση με την προηγούμενη ερώτηση, με το προηγούμενο θέμα που αναλύσαμε, που έχει να κάνει με την πρακτικότητα του τρεξίματος. Γιατί ανεβαίνει η δημοφιλία του σπορ και σε ποιες ηλικίες ανεβαίνει, άμα δούμε ότι οι ηλικίες που ως επιτοπλίστων είναι αυτοί που κατεβαίνουν και στους αγώνες που είναι πλέον αμέτρητοι ακόμα και στη χώρα μας, είναι από 35 και πάνω. Μπορεί να λέω και μικρή ηλικία, μπορεί να είναι από 40 και πάνω. Και τι γίνεται και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στο τρέξιμο, τι τους το επέβαλε ο τρόπος ζωής τους. Τους το έχει επιτάξει κατά κάποιο τρόπο η ζωή τους. Και τους λέει ότι φίλε, πρέπει να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου, γιατί οι κίνδυνοι πλέον στην υγεία σου είναι πάρα πολλοί. Και πέραν από την υγεία σου, έχεις και την ψυχική υγεία να διαχειριστείς. Γιατί ένας που δεν είναι καλά με τον εαυτό του τον ίδιο, πώς θα είναι καλός γονιός, καλός συνεργάτης, υφιστάμενος, προϊστάμενος και όπου αλλού καταπιάνεται. Και για να ξαναγυρίσω στα παιδιά, νομίζω ότι πέραν από μέσα από την οικογένεια πηγάζει βέβαια και από το σχολείο. Και το εκπαιδευτικό μας σύστημα δυστυχώς έχει πολύ χαμηλά ως προτεραιότητα τον αθλητισμό. Πώς είναι δυνατόν στο δημοτικό να έχουν, ξέρω εγώ, δύο, μην έχουν και τρεις, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω δύο φορές την εβδομάδα γυμναστική. Δύο έχω. Έχει δύο. Έκτη δημοτικού πάει και η κόρη μου, απλά επειδή πάει και άλλες δραστηριότητες αθλητικές, δεν βασιζόμαστε εκεί. Αλλιώς θα έπρεπε να είχαμε προβληματιστεί παραπάνω. Δυστυχώς έτσι είναι. Ναι. Σε δύο ώρες ένα παιδί που δεν έχει τη δυνατότητα από το σπίτι του να κάνει κάποια άλλη δραστηριότητα για οποιονδήποτε λόγο, τι να πρωτοκάνει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ το βλέπω και στα παιδιά ότι αναγκαστικά, και το λέω το αναγκαστικά με κεφαλαία γράμματα, πρέπει πλέον οι σύγχρονες οικογένειες να ορίσουν μία δραστηριότητα η οποία θα έχει τη βάση την κίνηση για τα παιδιά τους. Είτε είναι χορός, είτε είναι στίβος, είτε είναι ποδήλατα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Διότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα παιδιά, σχολείο, σπίτι, φροντιστήρια, δεν ξέρω εγώ τι, υπάρχει μια παντελής έλλειψη κίνησης. Κίνησης, δεν μιλάω καν για άσκηση. Οπότε θεωρώ πως εάν όπως ανέφερες εσύ, οι 35-40 που τα παιδικά τους χρόνια είχαν περισσότερη κίνηση από ό,τι έχουν τώρα τα παιδιά, αναγκάζονται τώρα να τρέξουν γιατί κάποιος γιατρός θα τους είπε κάτω, έχεις προβλήματα ή μπορεί να έχεις κτλ. Θεωρώ πως η νέα γενιά τώρα θα αναγκαστεί να το κάνει αυτό σε μικρότερη ηλικία, δηλαδή από τα 25 και μετά. Μακάρι να το κάνει σε μικρότερη ηλικία επειδή το αντιλήφθηκε και όχι επειδή αναγκάστηκε. Μακάρι, αλλά αυτό είναι θέμα παιδείας. Συμφωνώ. Θα μείνω λίγο στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Έχω δύο θέματα που θέλω να συζητήσουμε σε αυτό. Στην εποχή που ζούμε, η πληροφορία μεταδίδεται σε απίστευτους ρυθμούς. Ακαριέα. Και υπάρχει διαθέσιμη εκεί έξω για όποιον θέλει να ψάξει και να δει οτιδήποτε. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Έχει ένα αποτέλεσμα ότι οι ελίτ αθλητές παγκοσμίως παρακολουθούνται από εκατομμύρια κόσμο. Και οι περισσότεροι από αυτούς που τους ακολουθούν και παρακολουθούν το τι κάνουν είναι ερασιτέχνες αθλητές, οι οποίοι, όπως σε όλα τα πράγματα, κάποιοι τους έχουν για πρότυπα, κάποιοι λένε «Α, αφού το κάνει αυτός μπορώ να το κάνω και εγώ» κτλ. Τι υπερβολές βλέπεις να γίνονται από ερασιτέχνες δρομής και ποιο είναι το μεγαλύτερο πράγμα που κάνουν λάθος αυτή τη στιγμή βλέποντας όλα αυτά εκεί έξω? Θα σου απαντήσω έτσι λίγο πιο περίπλοκα για να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής η απάντηση. Ας μιλήσουμε για κάτι, πρέπει να έχουμε κάποια δεδομένα συγκεκριμένα. Ας μιλήσουμε για το μαραθώνιο. Ένας που κάνει 2 ώρες και 10 λεπτά, 2 ώρες και 15 λεπτά, 2 ώρες και 20 λεπτά. Με κάποιον που κάνει, και δεν σου λέω αργό δρομέα, με κάποιον που κάνει 3,5 ώρες, που είναι μια σεβαστή επίδοση, που κάποιος πρέπει να έχει γυμναστεί αρκετά, είναι μια σεβαστή επίδοση. Δεν σου μιλάω για πιο αργούς δρομής, αλλά για αυτόν που κάνει 3,5 ώρες ή 3,15. Είναι άλλο άθλημα, σχεδόν άλλο άθλημα, το να είσαι εκτεθειμένο σε μια κάποια ένταση για 2 ώρες και 20, 2 ώρες και 25 λεπτά, με το 3 ώρες και 15 ή 3 ώρες και 20 ή 3,5. Είναι 30-35% παραπάνω ο χρόνος. Οπότε, αν πάρεις άμεσες αναγωγές να κάνεις στην προπόνησή σου, βλέποντας το πρόγραμμα ενός τέτοιου elite αθλητή, έχεις κάνει λάθος. Θέλει λίγο διαφορετική προσέγγιση. Επίσης, κάτι άλλο που ήθελα να προσθέσω, που είπες λίγο πριν έτσι για τον αθλητισμό και κυρίως για τον ερασιτεχνικό. Ουσιαστικά, ο αθλητισμός και αυτό με την πληροφορία και πώς είναι προσβάσιμη άμεσα, ο αθλητισμός τι κάνει? Έχουμε, ας πούμε, τον Ολυμπιονίκη μας, τον Τεντόγλου, που είναι ένας απίστευτος αθλητής, εξαιρετικός, και μπορεί να δούμε, όχι μπορεί, βλέπουμε ανθρώπους εντελώς διαφορετικού επίπεδου, είτε οικονομικού, είτε γνωσιακού, να θαυμάζει αυτόν τον άνθρωπο, που ο άλλος είναι ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, 50 χρονών, 55, 45, να θαυμάζει ένα παιδί 22 χρονών. Αυτό είναι το μαγικό κομμάτι του αθλητισμού,
Το ότι θα πάρει ο άνθρωπος αυτός ο πετυχημένος μια συγκεκριμένη αξία που βλέπει ότι πρεσβεύει αυτός ο αθλητής και θα τη χρησιμοποιήσει στη ζωή του. Αργότερα ο ίδιος ο αθλητής θα πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα για τη δική του ζωή εξωαθλητικά. Δηλαδή λειτουργεί παραβολικά ο αθλητισμός στη ζωή μας και αυτό είναι το μεγάλο του όπλο. Και στο τρέξιμο τώρα συγκεκριμένα, γι' αυτό έκανα όλο τον πρόλογο, με τους ελίτ αυτούς αθλητές, ο ερασιτέχνης, θα σταθεί στην ίδια εκκίνηση. Οπότε ταυτίζεται ακόμα περισσότερο. Και αυτό μπορεί καμιά φορά να τον μπερδέψει στο προπονητικό του πρόγραμμα, πώς θα τα διαχειριστεί όλα αυτά. Θέλει μια κάποια σύνεση. Προφανώς, και άμα κάποιος θέλει να εκμεταλλευτεί καλύτερα το χρόνο του, ώστε να είναι και πιο επικοδομητικός και πιο ευχάριστος ο τρόπος που θα γυμνάζεται, αλλά και πιο ασφαλές όλες οι επιβαρύνσεις αυτές που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην προπόνηση, θα πρέπει να τον επιβλέπει κάποιος επαγγελματίας προπονητής, ο οποίος ξέρει να φιλτράρει όλη αυτή την πληροφορία που θα βρει σκόρπια στο ίντερνετ. Δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης των ανθρώπων αυτών άμα όλοι αντλούσαν απλά πληροφορίες από το ίντερνετ, παίρναν ένα πρόγραμμα και το εφαρμόζαν στην καθημερινότητά τους. Βλέπεις και εσύ από τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι πόσα πολλά προβλήματα προκύπτουν. Είτε έχουν να κάνουν με μικροτραυματισμούς, είτε με πιο χοντρούς τραυματισμούς, είτε με θέματα παρακίνησης γιατί έρχεται κορεσμός. Το προπονητικό πρόγραμμα έτσι όπως πρέπει να δομηθεί είναι κάτι δυναμικό. Δεν είναι απόλυτα προκαθορισμένο εκ των προτέρων. Υπάρχει ένας μικρόκυκλος και ένας μακρόκυκλος και κάποια πράγματα που όντως πρέπει να γίνουν, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας δεν αφομοιώνουν όλα τα σώματα κατά τον ίδιο τρόπο και μπορεί να συμβούν και πόσα ακόμα πράγματα στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου που η πρώτη προτεραιότητά του δεν είναι ο αθλητισμός. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια δυναμική τροποποίηση και να πορεύεται βάσει αυτής. Αυτό λοιπόν είναι δουλειά ενός άλλου. Δεν είναι ενός προγράμματος που θα βρεις από το ίντερνετ. Συμφωνώ και. Αυτό το κακό, αν το αναπτύξω παραπάνω, φεύγει από τα όρια του αθλητισμού. Δηλαδή, πολλοί κάνουν και ιατρικές διαγνώσεις μέσω ίντερνετ, χωρίς να επισκεφτούν γιατρούς. Ή πολλοί γίνονται διάφορα πράγματα μέσω ίντερνετ, χωρίς να επισκεφτούν ειδικούς. Οπότε, ναι, δεν θα υπήρχαν οι ειδικοί που είναι σπουδαγμένοι και θα τα κάναμε όλα από το ίντερνετ. Οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, και όταν λέω μεγαλύτερης εννοώ 40+, όπως είμαι εγώ, όπως είναι οι πολλοί αθλούμενοι, έχουν έξτρα πράγματα που πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα. Προφανώς δεν μιλάω μόνο για καρδιολογικές ή αιματολογικές εξετάσεις, αλλά πρέπει να είναι σε κάτι πιο προσεκτικοί από ότι ένας άνθρωπος μικρότερης ηλικίας. Αν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πρώτερη εμπειρία, δεν μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που έχει μία γραμμική πορεία όλα του τα χρόνια, για έναν άνθρωπο που φαντάζομαι αυτή είναι η ερώτησή σου, ξεκίνησε σε αυτή την ηλικία περίπου. Ναι. Ωραία. Ας πούμε ότι επειδή εμείς, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, είναι ιστοί οι οποίοι αιματώνονται αρκετά. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι λαμβάνουν προσαρμογές πολύ πιο εύκολα. Μπορεί να τραυματιστούν πιο εύκολα, αλλά θα ανακάμψουν και πολύ πιο γρήγορα. Αντίστοιχα, όλο το υπόλοιπο υποστηρικτικό σύστημα, τένοντες αρθρώσεις, σύνολο αρθρώσεων, δηλαδή έλυτρα, σύνδεσμοι, θέλουν ένα μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής από ότι ομείς. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι απλά χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο και λίγο πιο απλωμένη, ας το πούμε, προπόνηση όσον αφορά τη χρονική σχέση μεταξύ των επιβαρύνσεων, των σοβαρών επιβαρύνσεων. Λίγο χρόνο παραπάνω θέλει, λίγο σύνεση παραπάνω. Απλά επειδή έτσι είμαστε οι άνθρωποι και ακόμα περισσότερο οι Έλληνες, θέλουμε άμεσα αποτελέσματα πάντα. Εκεί γίνονται τα λάθη. Λίγο υπομονή, έτσι κι αλλιώς αυτά τα αθλήματα της αντοχής είναι συνυφασμένα με την υπομονή. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και ας κάνουμε και μια προετοιμασία που θα πάει στράφη. Ή ας κάνουμε ένα αγώνα και να πούμε στο τέλος, και αυτό είναι το σωστό, ότι ρε γαμώτο, θα μπορούσα να είχα πάει λίγο πιο επιθετικά στην αρχή, να είχα κάνει κάνα 2 λεπτά πιο γρήγορο. Είναι απείρως προτιμότερο από το να φτάσει στο 30, 32, 35 χιλιόμετρο και να μετράς βήματα προσπαθώντας να επιβιώσεις μέχρι τον τερματισμό ή και να μην τερματίσεις. Το έχω δει και από τον εαυτό μου αυτό, δηλαδή. Θέλω να πάμε στο δεύτερο μέρος του podcast. Έχω μια σειρά ερωτήσεων λίγο προσανατολισμένες στο ορεινό τρέξιμο. Δεν σε διαχωρίζω στο μυαλό μου σαν δρομέα ορεινού τρεξίματος ή δρόμου. Είσαι δρομέας για μένα, γιατί όπως είχα πει με τον Μανώλη τον Μπούρικα σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, είχες πολύ καλές επιδόσεις και στα δύο. Οπότε δεν σε διαχωρίζω. Απλά επειδή εγώ πιο πολύ ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με το ορεινό τρέξιμο, θέλω να δούμε 2-3 θέματα πάνω στο ορεινό τρέξιμο. Σε θυμάμαι πέρσι, τον Ιούλιο, στο Ζαγόρι, επειδή έτρεξα το Mountain Marathon πρώτη φορά εκεί. Πέρσι λέμε το 23 ή το 22. Μιλάμε για το 23. Ωραία.
Που δεν αγωνίστηκες. Δεν αγωνίστηκες, αλλά ήσουν στην τεχνική ενημέρωση. Και θυμάμαι που είπες στην τεχνική ενημέρωση ότι ξέρω ότι η κουλτούρα του ορεινού τρεξίματος μας λείπει στην Ελλάδα. Και αμέσως μου ήρθε στο μυαλό, επειδή έτυχε πέρσι τον Ιούνιο να βρεθώ στα Πυρηναία για έναν αγώνα πρώτη φορά στο εξωτερικό και μου έκανε τεράστια εντύπωση που περνούσα από χωριά και έβλεπα όλο το χωριό έξω με κουδούνες, με φασαρίες, με τέτοια, και ένα μήνα μετά περνούσα 9.30 ώρα το πρωί από το Πάπιγκο και ήταν μια γιαγιά μόνο σε ένα καφενείο και δεν είδα κανέναν άλλον. Και ενώ οι ορεινοί αγωνές γνωρίζουν άνθηση, αλλά η κουλτούρα όλου του κόσμου γύρω από αυτούς δεν ακολουθεί την άνοδο των ορεινών αγώνων. Τι γίνεται λάθος εδώ και τι μπορούμε να κάνουμε ή να κάνουν οι διοργανωτές ή να κάνουν οι φορείς, ώστε να ανέβει το άθλημα και από την πλευρά των θεατών. Λοιπόν, επειδή άκουσα και το επεισόδιο του Μανώλη, που είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας φέρελπης νέος που περιμένουμε, χωρίς να τον αγχώνει βέβαια αυτό, πολλά από αυτόν στο μέλλον. Άκουσα όμως και του Λάζαρου και συμφωνώ σε όλα, στο σύνολο όσων είπε. Καταρχήν, οι ελληνικοί αγώνες, πολύ σωστά το έθεσε και ο Λάζαρος, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα συγκριτικά με τους αγώνες στην Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε εκπληκτική ομορφιά βουνά, καλά μονοπάτια, εντάξει, δεν είναι τόσο συντηρημένα, ίσως οι διοργανωτές ρίχνουν κάποια παραπάνω δουλειά από ό,τι αναγκάζονται να ρίξουν. Αναγκάζονται να ρίξουν παραπάνω δουλειά σε σχέση με τους Ευρωπαίους, που είναι τα μονοπάτια, περπατιώνται λίγο περισσότερο, από περισσότερο κόσμο. Ωστόσο, αυτή η μεγάλη διαφορά που βλέπουμε είναι αυτή ακριβώς που αποτύπωσες και εσύ. Δεν έχουμε κόσμο στο βουνό. Και δεν νομίζω ότι θα άλλαζε κάτι αν έβλεπες πολύ περισσότερο κόσμο στο Πάπιγκο. Το θέμα ήταν να έβλεπες και λίγο παραέξω. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά που έχουμε όντως με αυτές τις χώρες. Πάλι είναι θέμα παιδείας, όπως και με την παιδική παχυσαρκία. Δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας. Τώρα, υπάρχουν χωριά, στο Ζαγόρι συγκεκριμένα, που οι κάτοικοι τους δεν έχουν καν περπατήσει ποτέ πίσω από το χωριό τους. Όπως και ο κάτοικος του Κεραμικού ή του Ταύρου δεν έχει πάει στην Ακρόπολη, επειδή τη βλέπει μπροστά του και νομίζω ότι είναι ένα σύνολο από πέτρες. Το έχουν πει κάποιοι σε συνεντεύξεις κατά διαστήματα. Κάποιοι εννοώ πολίτες, περαστικοί. Δεν εκτιμάμε αυτό που έχουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Το μεγάλο μου λοιπόν και εμένα μαράζει είναι να δω κόσμο στο βουνό. Γιατί ακόμα και ένας συνοδός, ο σύζυγος ή η σύζυγος κάποιου, το παιδί του, ένας ξάδερφός του που θα έρθει να τον δει, οποιοδήποτε, που θα έρθει και θα δει μία κίνηση και ένα τερματισμό σε μία πλατεία, δεν αντιλαμβάνεται τίποτα από αυτό που ο άνθρωπος που ήρθαν να θαυμάσουν, να δουν, να παραδειγματιστούν, θα ζήσει, θα αντιμετωπίσει. Οπότε, ναι, με κάποιο τρόπο πρέπει να πάρουμε αυτόν τον κόσμο και να τον βάλουμε στο βουνό, να δει αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, να δει αυτά τα μαγικά που σου προσφέρει αυτό το άθλημα. Πέραν δηλαδή από την προσπάθεια που καταβάλλεται από τους αθλητές, τις αισθήσεις που δουλεύουν, τις εναλλαγές της ταχύτητας, έχει να κάνει και με την οικολογική συνείδηση, έχει να κάνει και με αυτό που δεν φαντάζεσαι ότι υπάρχει πάνω από εκεί που μένεις. Είναι κάτι άλλο. Και στο λέω τώρα εγώ που δεν, ως έφηβος και λίγο αργότερα, δηλαδή πριν τα 25 μου, δεν είχα πάει στο βουνό, δεν ήξερα τι είναι. Δεν είχα επαφή. Καμία. Και λόγω οικονομικών δεν κάναμε ταξίδια. Ήταν ένας κόσμος που απλά αγνοούσα ότι υπήρχε. Τώρα που υπάρχουν αυτοί όλοι οι αγώνες και έχουν ξαναζωντανέψει παλιά μονοπάτια, έχουν δημιουργηθεί καινούρια, είναι μια πολύ εξαιρετική κληρονομιά. Όσο μπορούμε, ναι, θα πρέπει αυτό να το επικοινωνήσουμε, να πάμε κόσμο. Άκουσα σε ένα από τα podcast σου ότι πήγε σε κάποιο αγώνα στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν ένας αγώνας πέρσι στην Ανδώρα, στη σειρά του UTMB. Ωραία. Τι είχε να ζηλέψει ένας ελληνικός αγώνας σε σχέση με αυτόν, πέραν από τον κόσμο που θα δεις? Καλή σηματοδότηση έχουμε, τουλάχιστον σε δημοφιλή. Σε τερέν. Ναι, σε τερέν, σε σηματοδότηση και σε παρουσία. Σε υψομετρικές και σηματοδότηση δεν είχε να ζηλέψει τίποτα. Αυτό που είχε να ζηλέψει, και πραγματικά εγώ έκανα μια πρόταση και σε συλλόγους, ξέρω εγώ, επάνω στη Βέρεια, στην Άουσα που κάνουν αγώνες και ασχολούμαι με το σύλλογο κτλ. Φέρτε παιδιά από τα σχολεία. Είδα πολύ νέο κόσμο με κουδούνες, με σημαίες, με χαμό, να φωνάζει στα χωριά, στα τέτοια, στα αλλιώτικα. Αυτό και πάνω σε καταφύγιο, ας πούμε, κάπου στα Πυρηναία πάνω είχε κόσμο. Αυτό λείπει. Δεν είχε να ζηλέψει δηλαδή το τερέν.
Αυτό τώρα που λες είναι πολύ σημαντικό. Ο Σέγας, λοιπόν, εχθές, σήμερα είναι 19 Φεβρουαρίου, Δευτέρα, που ηχογραφείται το podcast. Εχθές, λοιπόν, 18 Φεβρουαρίου και προχτές, ήταν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο ΣΕΦ. Ο Σέγας είχε στείλει σε όλα τα σχολεία εκεί της γύρω περιοχής, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πειραιά, μία ενημέρωση και όντως ήρθαν. Ήρθαν τα παιδάκια, χάρηκαν πάρα πολύ, ζητούσαν αυτόγραφα από τους αθλητές. Έστω και δύο από αυτά τα παιδιά να κερδίσει ο αθλητισμός είναι ανεκτίμητο. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και στο βουνό. Και ακόμα πιο όμορφα, γιατί το παιδί θέλει να κινείται, θέλει να βρεθεί στη φύση. Ακόμα και να μην το ξέρει, το θέλει. Τέτοιες κινήσεις, νομίζω, εξωστρέφειας χρειάζονται. Αν το πάμε από την πλευρά των αθλητών τώρα, των Ελλήνων αθλητών, αυτή τη στιγμή θα μιλήσω ότι εσύ ήσουν ένας αθλητής με διακρίσεις στο εξωτερικό, ο Φώτης Ζησιμόπουλος είναι ένας αθλητής που έχει κάποιες διακρίσεις στο εξωτερικό και από εκεί και πέρα νομίζω πως στερούμαστε μεγάλων αθλητών με σημαντικές διακρίσεις στο εξωτερικό στο ορεινό τρέξιμο. Δεν πιστεύω ότι φταίει το DNA μας και όλα αυτά τα τετριμένα που λέμε. Πιστεύω ότι κάτι κάνουμε λάθος ή κάτι δεν γίνεται στο θέμα ανάδειξη των ταλέντων, στο θέμα υποδομών, στο θέμα χρημάτων, sponsorship, τέτοια πράγματα. Τι μπορεί να γίνει για να έχουμε περισσότερη εκπροσώπηση στο εξωτερικό για καλύτερα αποτελέσματα σαν χώρα? Δυστυχώς η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Πρέπει να γίνουν όλα. Δηλαδή πρέπει ο αθλητής να έχει κίνητρα, πρέπει να έχει ένα κάποιο ταλέντο και για να έχει ο αθλητής ένα κάποιο ταλέντο. Δεν μου αρέσει και τόσο πολύ η λέξη, γιατί πολλές φορές από μόνη της υπονομεύει τη δουλειά που έχει προηγηθεί σε έναν αθλητή που τον ορίζουμε ως ταλέντο. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη δεξαμενή για να βρεις τον έναν, δύο, τρεις αθλητές που μπορούν να διακριθούν. Ας πούμε ότι τους βρήκαμε αυτούς. Τώρα με τη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι δύσκολο κάποιος να αφοσιωθεί πλήρως και να γίνει επαγγελματίας. Επαγγελματίας, όταν λέμε, εννοούμε κάποιον που η μέρα του ορίζεται από αυτό, είναι εξασφαλισμένα τα ως προς το ζήν και μπορεί να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου. Είναι πλέον τέτοιο το επίπεδο που αν κάποιος το κάνει με εκπτώσεις σε σχέση με αυτά που είπα, δεν θα διακριθεί στο εξωτερικό. Είναι τόσο απλό. Είναι σκληρός ο αγωνιστικός αθλητισμός, δυστυχώς. Τώρα θα μου πείτε πώς το έκανα εγώ ή πώς το κάνει ο Φώτης τώρα στο παρόν με αυτά τα δεδομένα. Είναι η εξαίρεση. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι εξαίρεση. Σαφέστατα και υπάρχουν παιδιά που έχουν τις δυνατότητες και οι προπονητές έχουν την τεχνογνωσία. Δεν γνωρίζουν κάτι άλλο μαγικό οι προπονητές έξω. Το είπε και ο Λάζαρος κάμποσες φορές στο podcast του. Δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις σήμερα. Υπάρχει πληροφορία, ταξιδεύει άμεσα. Νομίζω ίσως θα βοηθούσε αυτή την κατάσταση να γίνονταν λίγο πιο συντονισμένες κινήσεις. Αφενός πλέον, επειδή η Ομοσπονδία όντως κάνει μια, ο ΣΕΓΑΣ κάνει μια προσπάθεια να αγκαλιάσει το ορεινό τρέξιμο θεσμικά και να υπάρξει εθνική ομάδα, γιατί είναι μεγάλη τιμή να φοράς το εθνόσημο και να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Σε ό,τι αγώνα και να διακριθείς, ό,τι και να κάνεις ιδιωτικά, δεν μπορεί να συγκριθεί με μια διάκριση με την εθνική ομάδα και το πώς νιώθει ο αθλητής. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το ΣΕΓΑΣ, έτσι. Καμία σχέση. Απλά μιλάω από την σκοπιά του αθλητή που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα με το εθνόσημο και το πώς θα ήθελα να το νιώσουν και νεότερα παιδιά αυτό το συνέστημα. Αυτό το συνέστημα εκπλήρωσης ενός πολύ σοβαρού στόχου. Θα πρέπει η Ομοσπονδία να προσέξει το χώρο μας, να δώσει κάποια κίνητρα στα παιδιά, γιατί τώρα ό,τι γίνεται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες πόσο μεγάλη δυναμική πια να έχουν. Πρέπει το κάποιο παιδί να ξεφύγει τόσο πολύ που να είναι αυτάρκης, να το στηρίζει η οικογένειά του πάρα πολύ και να γίνονται πολύ πολύ συντονισμένες κινήσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς αυτά είναι αποτελέσματα που δεν έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει κάποιο παιδί να δουλέψει για χρόνια ολόκληρα για να βελτιωθεί έστω και λίγο. Θυμάμαι κάποιους συναθλητές στη διεθνή ομάδα της Άλογων που τότε δεν ήταν στη διεθνή ομάδα, ήταν 22, 23, 24 χρόνων, που νόμιζες ότι δεν θα προχωρήσουν και βλέπω τώρα, μετά από 7, 8, 10 χρόνια, εκείνα τα παιδιά που πρωταγωνιστούν. Είχαν όμως την υπομονή, είναι έτσι δομημένος ο αθλητισμός στη χώρα τους και προχώρησαν. Άμα κάποιο λοιπόν παιδί έχει την ωριμότητα, την υπομονή και την όρεξη έτσι για δουλειά, θα το κάνει. Απλά δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Δεν είναι τόσο απλή ρε γαμώτο η απάντηση. Άμα ήταν απλή η απάντηση, θα την ξέραμε και θα την γινόταν συχνά. Ακριβώς, ναι. Άμα το ξέραμε από τώρα, θα το εφαρμόζαμε και θα γινόταν.
θέλω να πάω σε κάτι που έπεσε στην αντίληψή μου την προηγούμενη εβδομάδα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί όταν μίλησα με τον Μανώλη και μιλήσαμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε πέρσι στο Innsbruck, μου είπε ότι οι μεγάλοι αθλητές, λέει, όπως ο Στιάν Άγκερμουντ, ο Ζακ Μίλερ κτλ., δεν έχουν σε κάτι να ζηλέψουν. Όπου τρώγαμε και εμείς έτρωγαν κι αυτοί. Όπως κουνιόμασταν εμείς, κουνιώτησαν κι αυτοί. Απλά είχαν καλύτερες επιδόσεις μέσα στο μονοπάτι. Δεν φοβούνται την προπόνηση. Δεν φοβούνται την προπόνηση. Κάνουν αρκετή προπόνηση. Ναι, παρακολουθώ εκεί τον Ζακ Μίλερ στο Στράβα και ο άνθρωπος είναι. Δεν ξέρω πώς θα κάνει αυτά, αλλά τέλος πάντων. Έχω τρέξει με τον Ζακ πολλές φορές. Είναι αλλιώς αυτά που κάνουν. Okay. Αυτό που είδα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και με στεναχώρησε είναι ότι ο Στιάν Άγκερμουντ που κέρδισε το OCC πέρσι στο UTMB και κέρδισε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Innsbruck βρέθηκε θετικός σε ένα διουρητικό το οποίο είναι από απαγορευμένη ουσία και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ντόπινγκ. Ακριβώς. Η ερώτηση είναι η εξής. Πρέπει να μπει το ντόπινγκ κοντρόλ στους ορεινούς αγώνες πια? Υπάρχει το ντόπινγκ κοντρόλ. Εννοείς στους αγώνες τους ιδιωτικούς ανά την Ελλάδα? Για να τον κόσμο. Υπάρχει το κοντρόλ. Εννοώ στους αγώνες, δεν ξέρω σε ποιους αγώνες παγκόσμια υπάρχει, γιατί νομίζω η UTMB είπε ότι δεν είχαμε ιδέα ότι έγινε κάτι τέτοιο και γι' αυτό δεν κατεβάζουμε το Στιάν Άγκερμουντ από το βάθρο του νικητή του OCC μέχρι να αποδειχτεί ότι όντως είχε κάνει χρήση. Αλλά η ερώτησή μου είναι το doping control και στους αγώνες της Ελλάδος, στους ιδιωτικούς ας πούμε. Γιατί έρχονται και ξένοι και τρέχουν και στο Olympus Marathon και στο Ζαγόρι και στο Ούρσα. Έχει ξένους που κατεβαίνουν, κερδίζουν. Κέρδισε πέρσι ένας Ισπανός στο Olympus Marathon, ας πούμε. Και σε αγώνες ανά τον κόσμο που μπορεί στην Αμερική να μην υπάρχουν. Δεν ξέρω αν στο Western Stage, ας πούμε, ή στο Leadville έχει doping control. Πρέπει να γίνει πιο ενεργός ο ρόλος του doping control στο ορεινό τρέξιμο πλέον, όταν ήδη συζητιέται ότι μπορεί να είναι και σε Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Υπάρχει σε Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι. Υπάρχει και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, υπάρχει και στο πρωτάθλημα του Ανωμάλου Δρόμου που είναι την άλλη Κυριακή, υπάρχει. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, πολύ ευαίσθητο. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει doping control. Πάλι γυρνάμε στο κομμάτι που αφορά την παιδεία, όπως με την παιδική παχυσαρκία και την αντιμετώπιση των ανθρώπων στους αγώνες, των τοπικών ανθρώπων, αλλά και των συνοδών στους αγώνες δρόμου. Το doping έχει πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά την παιδεία, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα θέματα. Κάποια στιγμή είχε γίνει ένα μεγάλο συνέδριο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το doping. Είχε έρθει ένας σοβαρός επιστήμονας, με σοβαρές εννοώ δημοσιεύσεις, Έλληνας, ο Πιτσιλαδής, ο οποίος ήταν επικεφαλής σε μια ομάδα εργασίας όταν ο Κιπτσόγκε είχε κάνει την πρώτη προσπάθεια της κατάρριψης του διόρου στο Μαραθώνιο, τότε στην πίστα της Μόντζα, και μας έκαναν τέλος πάντων να αναφέρθηκαν πολύ στο κομμάτι του ντόπινγκ. Με τι καινούργιες τεχνικές έχουν βγει, πώς προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, και εμένα μου έκανε πολύ οξύμορο όλο αυτό, γιατί ναι, μπορεί να υπάρχουν καινούργιες ουσίες, καινούργιες μεθόδοι, οι οποίες όμως δεν είναι προσβάσιμες στον περισσότερο κόσμο που μπορεί να κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών ή μεθόδων. Οπότε αυτό που, για να σου απαντήσω στην ερώτηση, έτσι, αυτό που για εμένα θα είχε νόημα και όντως ίσως καταπολεμούσε σε κάποιο βαθμό περισσότερο από ό,τι γίνεται στο παρόν αυτή τη μάστιγα, θα ήταν η συχνή και πολύ και τακτική ελέγχη σε περισσότερο κόσμο, που σημαίνει με λιγότερο κόστος, αλλά από την άλλη είναι μια τόσο πολύπλοκη διαδικασία που δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ και αν έχει και νόημα να γίνει. Έχει νόημα, αλλά για αυτούς που τελικά θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν όλο αυτό, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Μακάρι να δούμε πάντως, ναι, σε όλους αυτούς τους αγώνες ελέγχους. Γιατί το κομμάτι του ντόπινγκ δεν έχει να κάνει, εντάξει, εγώ το έχω αναφέρει, τέλος πάντων, ας το ξαναπώ, δεν έχει να κάνει μόνο με την υγεία. Η υγεία του καθενός είναι προσωπικό του θέμα. Είναι ηθικό το θέμα, είναι ηθικό ως προς το συναθλητή σου, ως προς τις αξίες του αθλητισμού, ως προς το εφ' αγωνίζεστε. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Για μένα είναι, ξέρεις ποιο είναι το πιο άσχημο, ότι αν και δεν το συγχωρώ, γιατί είναι αυτό που λες εσύ το ηθικό, το ότι είναι σαν να κλέψει τον άλλον, αλλά αν κάποιος είναι επαγγελματίας και ζει από αυτό και θέλει να κάνει οτιδήποτε, να κερδίσει ένα sponsorship, λεφτά ή κάτι, δεν το δικαιολογώ, απλά είναι κακός επαγγελματίας και εφαρμόζει το ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Είναι κακός επαγγελματίας όπως υπάρχει ο κακός δικηγόρος και ο κακός μηχανικός και ο κακός γιατρός, υπάρχει ο κακός αθλητής. Αυτό θα το καταλάβω. Μα Γαβριήλ, είναι ένας φαύλος κύκλος. Γιατί αυτός που προσπαθεί ακριβώς αυτό που είπες, να κερδίσει μια χορηγία, μια θέση κάπου, οτιδήποτε, δεν την κερδίζει από τον αόρατο εχθρό. Από τον συναθλητή του που δεν θα την πάρει το κερδίζει. Που είναι φίλος του, που τρώγανε μαζί το προηγούμενο βράδυ, που κάνανε μαζί προπόνηση, που δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν το κερδίζει από κάτι που δεν θα το διεκδικούσε κανείς. Αυτό είναι το κακό ηθικό του θέματος.
Το κλέβει από τον δικό του άνθρωπο, όχι από κάποιον ξένο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό είναι το κακό ηθικό του θέματος. Το πρόβλημα όμως ξέρεις ποιο είναι, ποιο θεωρώ εγώ ότι είναι μεγαλύτερο. Ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ερασιτέχνες δρομής μπαίνουν σε αυτό το κύκλο, το να πάρω κάτι για να γίνω καλύτερα. Γιατί το μόνο που κερδίζεις είναι απλά να πας σε 5 φίλους σου ή να βγεις κάπου και να πεις «Μάγκες, εγώ έκανα 2-40 μαραθώνιο ή έκανα Όλυμπο 6 ώρες, ξέρω εγώ» και τέτοια. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι κοιτώντας τον καθρέφτη το πρωί δεν μπορώ να πιστέψω ότι κοροϊδεύουν τον εαυτό τους, ότι έχουν τόση μεγάλη αυτή υποβολή. Και το βράδυ, όχι μόνο το πρωί. Ναι, και το βράδυ. Κοίταξε, ο αθλητισμός έτσι κι αλλιώς, και όσο τα αγωνιστικά πλαίσια στενεύουν, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αιμονής και ματαιοδοξίας. Τώρα το πώς θα το διακρίνει, θα το διαχωρίσει κάποιος και δεν θα περάσει αυτές τις λεπτές γραμμές, είναι ατομικό κομμάτι. Είπαμε, έχει να κάνει με την παιδεία που έχει κάποιος, την ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό το θέμα, τις γνώσεις του. Πάμε λίγο στο πιο προσωπικό έτσι. Έχω μία ερώτηση να σου κάνω. Θέλω να πάμε λίγο στο μέλλον. Να σε βάλω μέσα σε ένα έτσι στο αμάξι αυτό από το επιστροφή στο μέλλον και να πάμε, ξέρω εγώ, 40 χρόνια από σήμερα όταν θα είσαι 85 χρονών. Και είσαι κάθεσαι μπροστά στο τζάκι σου, ας πούμε, και έχεις τα εγγόνια σου μπροστά σου και γυρίζουν τα εγγόνια σου και σου ρωτάνε «Παππού, θα μας πεις 3 αγώνες που σου έχουν μείνει στο μυαλό σου όλα αυτά τα χρόνια που έτρεχες, με τα σημερινά δεδομένα αγώνες που έχεις τρέξει, έτσι». Και να το κάνω και πιο δύσκολο, θα βγάλουμε τον κλασικό μαραθώνιο απ' έξω. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η απάντηση. Ξέρεις γιατί η απάντηση της κορυφαίας, ας πούμε, αγωνιστικής μου στιγμής, δεν είναι στιγμή. Είναι όλα αυτά που ένιωθα αναπολώντας. Προπονήσεις οι αγώνες. Ή μπορεί να είναι η προπόνηση την επόμενη μέρα από κάποιο αγώνα που αρχίζω να το συνειδητοποιώ και είμαι πλημμυρισμένος από όλα αυτά τα συναισθήματα χαράς ή απογοήτευσης, άμα δεν είχε πάει κάτι καλά και ήμουνα πολύ λυπημένος από το τι τελικά κατάφερα να κάνω. Αυτές λοιπόν οι στιγμές, δεν ξέρω αν μπορώ να σου μιλήσω για τόσο μακρινό μέλλον, αλλά αυτές οι στιγμές μου έχουν ενισχύσει πολύ, γι' αυτό και γυμνάζομαι στα 46 μου, γυμνάζομαι αιμονικά σχεδόν πάλι, μου έχουν ενισχύσει λοιπόν την επιθυμία να βγαίνω πάλι έξω και να βγάζω τα σηκώτια μου. Για να νιώσω κάποιες τέτοιες στιγμές. Όχι στιγμές αποτελέσματος ενός αγώνα. Αυτές τις στιγμές που νιώθω αυτή την ένταση, την εξάντληση, το όμορφο αυτό συνέστημα που έχουμε μάθει και εμείς οι αθλητές να ζούμε, της επιβράβευσης μέσα στη μέρα, ή ό,τι σημαίνει αυτή η επιβράβευση, η οποία έχει προκύψει από μια μεγάλη καταπώνηση και κούραση. Θα ήθελα λοιπόν στα 85 μου να έχω να πω τέτοιες ιστορίες. Δεν θα είναι απαραίτητα από αγώνες. Μπορεί να είναι από την τάδε προπόνηση. Δηλαδή, άμα με ακούσεις να μιλάω με κάποιον συναθλητή μου, με παιδιά που κάνω τώρα προπόνηση, μοιραζόμαστε έτσι αρκετές προπονήσεις παρέα, οι πιο πολλές έτσι αναφορές έχουν να κάνουν με προπονήσεις που ήταν πολύ συγκεκριμένες. Θυμόμαστε ακριβώς περάσματα με δευτερόλεπτο, τα διαλύματα, ποιος ήταν παρόν, ποιος δεν ήταν, τι καιρό είχε. Δηλαδή, μπορώ να σου πω για τέτοιες προπονήσεις που έχουν προηγηθεί, ξέρω εγώ, 10-15 χρόνια και να μην θυμάμαι αγώνες. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, απέκλεισες κάποιες μεγάλες στιγμές. Τώρα, ο κλασικός μαραθώνιος, ο αυθεντικός μαραθώνιος, ο τερματισμός στο Καλή Μάρμαρο, δεν μπορεί τώρα να συγκριθεί με κάτι άλλο. Αυτό θα έχουν να το πούν όλοι οι 85χρονοι στα εγγόνια τους. Γι' αυτό το έβγαλα απ' έξω, γιατί και εγώ θα το λέω στα εγγόνια μου. Οπότε δεν. Γι' αυτό δεν το μετράω. Ξέρετε, η μία μου όμως χρονιά, την πρώτη χρονιά που είχα κερδίσει το 2009, προερχόμουν από 3 συνεχόμενες χρονιές στη δεύτερη θέση, όπου κάθε χρόνο έκανα και ατομικό ρεκόρ. Είχα κάνει, ξέρω εγώ, 2.23, 2.24, 2.23, 2.22 και βγαίνα δεύτερος. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν θα το κερδίσω ποτέ. Τέλος πάντων ήρθε το 2009. Και ο Νίκος, που είναι ο προπονητής μου, ο Πολιάς, είχε κερδίσει τον αγώνα 6-7 φορές. Περίμενε ο άνθρωπος κι αυτός, το ζούσε έτσι μαζί μου. Και λέω, ρε πούστη, τουλάχιστον να το κάνω για τον Νίκο. Ωραίο, ναι, ωραία ιστορία. Μου ξεφεύγουν λίγο, είναι podcast, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εκεί που ανεβαίνει δεν υπάρχει εσουρού, οπότε μια χαρά είμαστε. Ωραία. Όπως είπες πριν λίγο, ασκείσαι και συνεχίζει να αθλείσαι σχεδόν αιμονικά και εντάξει, ξέρω ότι όνειρα και φιλοδοξίες δεν έχουν τέρμα. Όσο χρόνο και να είναι κάποιος, ό,τι παρελθόν και να έχει, πάντα θα έχει όνειρα και κάποιες φιλοδοξίες. Αλλά εσύ είσαι ένας αθλητής
που έχει πάρει από το τρέξιμο όσα άλλοι ονειρεύονται να πάρουν το 10% από όσο έχεις πάρει εσύ. Από εδώ και πέρα ο Δημήτρης, ο Θεοδωρακάκος, τι προσδοκά, ειδικά μετά την ανακοίνωση που είχες κάνει ότι τώρα δεν προσεγγίζεις τους αγώνες αυστηρά από το αθλητικό πλαίσιο που έκανες παλιά, έχεις στραφεί και πιο πολύ στην προπονητική και είσαι λίγο, να το πω σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά, πιο light στην προσέγγιση των αγώνων. Όντως αυτό ισχύει, όχι στην προσέγγιση των αγώνων. Οι αγώνες είναι κάτι που προκύπτει από την καθημερινότητα της προπόνησης. Δεν είναι η καθημερινότητα οι αγώνες, η προπόνηση είναι. Την προπόνηση προσεγγίζω λίγο πιο λιγότερο αιμονικά, απέχοντας από αυτά τα κουτάκια της απόλυτης, τέλος πάντων, του απόλυτου προγραμματισμού που είχα παλιότερα. Πάντα εγώ για κάποιο λόγο θεωρούσα ότι δεν είχα ταλέντο. Ταλέντο εννοώ δεν είχα τις φυσικές ικανότητες που αβίαστα θα μπορούσα να κάνω έτσι λίγο πιο ήρεμα προπόνηση και να είχα ένα κάποιο αποτέλεσμα. Οπότε πάντα στηριζόμουν στην υπερβολή της προπόνησης. Και αυτό με έκανε να νιώθω και όμορφα στην εκκίνηση. Όταν δεν είχα κάνει καλή προπόνηση, αρκετή προπόνηση, και στεκόμουν στην εκκίνηση, πάντα ήμουν λίγο κάπως. Ας ήμουν ξεκούραστος, ας ένιωθα καλά. Δεν μπορούσα με τίποτα να το επιβεβαιώσω στο μυαλό μου. Άσχετα από την αίσθηση που είχα, άσχετα από αυτό που μπορεί να έβλεπα στις τελευταίες προπονήσεις και να επιβεβαίωναν ότι όντως ήμουνα μια χαρά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα είμαι τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα θέλω να εξελιχθώ όσον αφορά τη γνώση μου και την αντίληψή μου ως προπονητής. Δεν μ' αρέσει να εγκλωβίζομαι σε καμία περίπτωση στα δικά μου βιώματα. Όσον αφορά τις αθλητικές συνήθειες, θέλω δηλαδή να προσεγγίζω την προπόνηση που θα σχεδιάζω για τους αθλητές μου με διαφορετικό τρόπο από αυτήν που εγώ εφάρμοσα στο δικό μου κορμί. Άλλωστε είναι κάτι δυναμικό και πρέπει να το παρατηρείς και από τον αθλητή σου. Τώρα μιλάω για τον αγωνιστικό αθλητισμό, γιατί ο μαζικός λαϊκός αθλητισμός είναι κάτι διαφορετικό. Ακόμα και να πιέζεται έτσι κάποιος ερασιτέχνης δρομέας όσο περισσότερο μπορεί, παρόλα αυτά είναι κάποια σκαλιά που πρέπει να τα ανέβει, τα οποία δεν χωράνε και πολλές παραμετροποιήσεις, να το πω έτσι πολύ απλά. Δεν ξέρω τώρα αν απάντησα στην ερώτησή σου. Θα γυμνάζομαι, θα δούμε. Τώρα θα πηγαίνει χρόνο-χρόνο, δεν ξέρω. Επόμενη βραχυπρόθεσμη στόχη θα σε δούμε κάπου φέτος. Θέλω να τρέξω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ορεινού τρεξίματος που είναι στις 12 Μάη, το οποίο αποτελεί και κριτήριο στελέχωσης της εθνικής ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο είναι τελευταίες μέρες του Μαΐου, αρχές Ιουνίου και γίνεται στο Ανεσί, που είναι μια πόλη που είναι η έδρα της Σάλομον, έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Είναι η καρδιά του ορεινού τρεξίματος της Ευρώπης εκεί. Θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν ξέρω τώρα. Είναι τα παιδιά. Εξαιρετικοί αθλητές, δεν ξέρω. Αν θα καταφέρω, θα είμαι. Okay. Θα το προσπαθήσω πάντως. Και σίγουρα θέλω να ξανατρέξω τον Olympus Marathon. Οπότε φέτος, ναι, αυτοί οι δύο αγώνες είναι που με ενδιαφέρουν αρκετά. Και μετά, ανάλογα πώς θα έχει πάει το καλοκαίρι, θα τρέξω και το Ζαγόρι. Στο Ζαγόρι έτσι κι αλλιώς θα είμαι, γιατί ο αγώνας είναι του Βασίλη, του αδερφού μου, του κουμπάρου μου. Τον βοηθάω σε πάρα πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη σχεδίαση και την υποστήριξη τη γενικότερη του αγώνα. Οπότε, ναι, μάλλον θα τρέξω και εκεί. Οι διαδρομές θα είναι λίγο αλλαγμένες φέτος σε σχέση με πέρυσι. Με όλα τα προηγούμενα βασικά χρόνια, νομίζω θα αρέσει στους αθλητές. Θα δούμε. Α, ωραία. Αυτό είναι και μια είδηση που βγαίνει τώρα. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για διαφορετικές διαδρομές στο Ζαγόρι. Όχι ακόμα, μέχρι να καταμετρηθούν επακριβώς οι διαδρομές. Γιατί πέρσι αναγκαστήκαμε και κάναμε μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής λόγω του πολύ ισχυρού καύσωνα. Και ευτυχώς που την κάναμε, γιατί πάλι υπήρχαν θέματα με κάποιους αθλητές. Τέλος πάντων, η μία διαδρομή θα είναι η ίδια με την περσινή των 50 κάτι χιλιόμετρων. Θα προσθεθούν 3-4 χιλιόμετρα, θα γίνει λίγο μεγαλύτερη. Δεν θα υπάρχει ο αγώνας των 44 χιλιόμετρων, θα γίνει ένας άλλος αγώνας κοντά στα 30, ίσως λίγο παραπάνω. Την επόμενη μέρα θα είναι σε διαφορετική ημέρα οι δύο κύριοι αγώνες του διημέρου, θα είναι Σάββατο και Κυριακή. Θα είναι αρκετά σκληρό το 30, αλλά θα είναι πιο κοντά, δεν θα πηγαίνει πολύ μακριά στο βουνό, θα είναι πιο κοντά στο σημείο κίνησης τερματισμού. Και θα υπάρχει πρόσβαση, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που συζητάγαμε νωρίτερα, πρόσβαση σε πάρα πολλά χωριά, γιατί θέλουμε να δούμε κόσμο γύρω-γύρω να βλέπει τις προσπάθειες των αθλητών. Θα αρπάξω την ευκαιρία από αυτό που λες και θα προσθέσω επίσης ότι το Olympus Marathon φέτος ανακοίνωσε ότι τα όρια του αγώνα αυξάνονται πάλι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή πηγαίνει στις 12 ώρες το Olympus Marathon και στις 22 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, το Ultra. Είναι αυτές οι αλλαγές
σε δύο μεγάλα branch όπως είναι το Olympus Marathon και το Ζαγόρι, αλλαγές που επιτάσσονται λόγω του ότι πλέον καλοκαίρι με την κλιματική αλλαγή και με όλες αυτές τις ζέστες κάτι πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι λίγο βάρβαρο για τους ερασιτέχνες κυρίως να αγωνίζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ναι, νομίζω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα για τον Όλυμπο, για το Ζαγόρι σίγουρα, γιατί είναι και πιο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι, οπότε πάντα υπήρχε έτσι ένα θέμα. Παρόλο που γενικά οι αγώνες είναι λίγο πιο ψηλά όσον αφορά το υψόμετρο σε σχέση με το Olympus Marathon. Τώρα στον Olympus Marathon, μην ξεχνάμε ότι οι διαδρομές τα τελευταία, νομίζω, 3 χρόνια έχει αλλάξει το κομμάτι του ενιπέα. Και από ό,τι φαίνεται από τις επιδόσεις, είναι λίγο πιο αργή η διαδρομή. Οπότε, αν είναι ένα 20 λεπτό για τους πρώτους δρομείς, αυτό πολλαπλασιάζεται όσο μεγαλώνει και ο χρόνος είναι πιο αργός ο δρομέας. Οπότε, για τους ανθρώπους που κάνανε κοντά στις 10 ώρες, μπορεί να ήταν μία ώρα και 15. Οπότε, ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ναι, θυμάμαι κι εγώ από το 22 εκείνο το ρέμα το καινούριο που μπήκε πριν τα Πριόνια, αντί για το Ε4 που βγαίνεις και μπαίνεις μέσα στο ρέμα με τις πέτρες. Εκείνο το πράγμα είναι όντως πιο αργό. Το κομμάτι του, εσύ μάλλον το έτρεξες εκείνη τη φορά, πρώτη φορά τον Olympus Marathon. Εγώ έτρεξα το 21 πρώτη φορά, την παλιά διαδρομή, και το 22... Α, την παλιά. Τον παλιό ενιπέα λοιπόν. Ναι. Που περνούσε στα γεφύρια κανονικά. Περνούσε στα γεφύρια, ναι. Ναι, και το καινούριο μετά που μπήκε μέσα, που έφυγε, που δεν περνά στα γεφύρια, αλλά ανεβαίνεις στη Ζηλινιά νομίζω και μετά. Ναι, σωστά. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Έχει μείνει κάποιο αθλητικό γεγονός αποθυμένο στο Δημήτρη όλα αυτά τα χρόνια, που για οποιοδήποτε λόγο, τραυματισμό, προσωπικό λόγο, προπόνηση, κάτι, δεν μπόρεσες να το κάνεις και λες τώρα, αχ, να μπορούσα να κάνω και αυτό? Πολλά έχουν μείνει. Αλλά θα πω αυτό που όντως υπήρχαν οι πιο σοβαρές πιθανότητες διάκρισης και ήμουνα και σε καλή κατάσταση. Το 2018 ήταν η πρώτη φορά που όντως στάλθηκε επίσημη αποστολή από την Ομοσπονδία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Trail Running, το οποίο είχε γίνει στην πόλη Καστελιών της Ισπανίας. Εγώ όντως υπήρξα σε αρκετά καλή κατάσταση, είχα προπονηθεί αρκετά για πολλούς μήνες, ήμουνα σε μια αρκετά καλή κατάσταση τέλος πάντων, και αυτό ήταν νωρίς την άνοιξη, δεν θυμάμαι τώρα ποτέ ακριβώς, και από την προπαραμονή άρχισα να έχω κάποιες ενοχλήσεις στο λαιμό, έτσι μια κάποια ατονία, δεν έδωσα και τόσο σημασία. Τέλος πάντων μπήκα στον αγώνα, άρχισα να βρίσκομαι από τα πρώτα χιλιόμετρα με αθλητές που δεν είχα ξαναδεί ποτέ, πολύ πιο αργούς. Αναγκάστηκα να εγκαταλείψω στο 400 χιλιόμετρο με φλέματα, με καταρροή, πολύ. Τέλος πάντων είχα μια βαριά ίωση, δεν το είχα καταλάβει ακριβώς τις προηγούμενες μέρες. Αναγκάστηκα να πάρω 3 αντιβιώσεις μετά στη σειρά, συνήλθα μετά από κάνα μήνα, και εκείνο το καλοκαίρι έκανα και όλα τα ατομικά ρεκόρ που είχα στους αγώνες. Δηλαδή, είχα κερδίσει τον Όλυμπο λίγο πριν το Μέτσοβο, μετά το Ζαγόρι, και πήγε στράφη εκείνος ο αγώνας. Και μάλιστα θυμάμαι δεύτερος, είχε βγει ένας αθλητής που την προηγούμενη χρονιά στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον είχα κερδίσει. Τέλος πάντων, ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Αυτό είναι, ναι, κάτι που με στεναχώρησε, ας πούμε. Τώρα τα υπόλοιπα που δεν κατάφερα, δεν τα κατάφερα γιατί δεν κατάφερα, δεν μπόρεσα. Οπότε δεν μου είναι αποθυμένο, γιατί δεν μου χαρίστηκα και ποτέ. Δεν έγινε κάτι. Δεν λίγο ψύχησα ποτέ στην προπόνησή μου. Οπότε είμαι ok. Ποτέ δεν είναι κάποιος αθλητής όμως ευχαριστημένος απόλυτα από αυτά που έχει κάνει. Είμαστε μαντεόδοξοι αθλητές. Είναι καλό συστατικό αυτό, αν το εκμεταλλευτείς προς όφελός σου. Γιατί μπορεί να έχει και πολύ αρνητικές, ας το πούμε, επιπτώσεις. Τις είπαμε νωρίτερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα γιατί στη ροή της συζήτησης κάποιες απαντήσεις, επειδή ήταν πιο περίπλοκος ο τρόπος που ήθελα να το απαντήσω, μπορεί να ξέφυγα. Νομίζω όμως βγαίνει νόημα. Ναι, βγαίνει νόημα. Πιστεύω ότι αυτά που θέλαμε να πούμε υπόθηκαν. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή τύχη με τους στόχους της φετινής χρονιάς, το τι θέλεις να κάνεις, είτε αθλητικούς είτε προπονητικούς. Θα τα πούμε στο Λιτόχωρο, γιατί θα τρέξω εγώ φέτος ένα Olympus Marathon ακόμα. Με το καλό. Σε ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή μου. Εύχομαι να βλέπω όλο και περισσότερο κόσμο να βγάζει τα σηκώτια του στις προσπάθειές του. Γιατί σημαίνει ότι έχουν διανύσει μια κάποια απόσταση εσωτερική. Και αυτό είναι από μόνο του κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, που μπορούν όλοι, βέβαια, το είπαμε και νωρίτερα,
να το χρησιμοποιήσουν στην πραγματική του ζωή, την εξωαθλητική. Ανεκτίμητο. Συμφωνώ μέχρι κεραίας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γαβρίλη. Γεια σε όλους και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.